Ένα απλή επίθεση δέχτηκε τα μεσάνυχτα ο ραδιοφωνικό σταθμό Champion 93 FM στο Περιστέρι. Όποιοι και αν είναι αυτοί, εκείνοι δεν θα του περάσει. Θα ξανανοίξει ο Champion. Ο Champion θα ξανανοίξει. Και όσο καιρό είμαι κλειστό, όποιο ξανανοίξει, το λέω δημόσια. Μπουρλότερα του βάλω, το κάψω ζωντανό. Τρεις άγνωστοι έβαλαν οπλισμένες εγκαταστάσεις του σταθμού, απειλώντας με όπλα τον ιδιοκτήτη Αριστίδη Κουρτούκα και τον μουσικό παραγωγό Παναγιώτη Βαρδάκο. Εγώ το μόνο πρόλαβα να δω ήταν ο ένας, αμυδρά όσο μπορώ να τον δω, γιατί μας βάλαν τον πιστόλι και λέει γυρίστε κάτω, πέστε μπρούμητα. Οι δράστες τους απείλησαν και τους εκκινητοποίησαν με όπλα. Αμέσως μετά άρμησαν στο στούντι του σταθμού και με πρωτοφανή αγριότητα κατέστρεψαν τα μηχανήματα. Οι τρεις μας ακινητοποίησαν με τα πιστόλια και ο ένας μπήκε στο στούντιο με λωστό και όπως είδατε και πήρατε εικόνες, μας τα κατέστρεψαν όλα. Δεν αφήσαν τίποτα. Από μηχανήματα εκπομπής δεν έχουν αφήσει τίποτα, τα καταστρέψαν. Φεύγοντας άφησαν και ένα μήνυμα. Πες στον Άρη να προσέχει, αναφερόμενοι στον ιδιοκτήτη Άρη Κουρτούκα. Οι άγνωστοι επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που τους περίμεναν δύο συνεργοί τους. Βγήκαμε έξω, βλέπω τέσσερα άτομα και τρέχανε πάνω στον δρόμο. Στο μυαλό μου έχω κάτι, αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το αναφέρω και να το πω τι και ποιος κτλ. Ο κύριος Κουρτούκας άφησε εικόνες σχετικά με τρίτους, οι οποίοι θέλουν να παρεμβούν σε συχνότητα, όμως δεν παρέλειψε να πει ότι κανείς δεν πρόκειται να κλείσει το σταθμό. Όπως ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι ζούγκλα. Και εμείς προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε αυτή τη ζούγκλα που λέγεται ραδιόφωνο.